είμαστε υποχρεωμένοι τα συμπεράσματα τα κατάμε για τον εαυτό μας μέχρι την περάτωση της δίκης. Και νομικά δεν έχουμε δικαίωμα, αλλά και ηθικά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να σχολιάζουμε. Βέβαια, μεταξύ μας λέμε κάποια πράγματα, είναι αυτονόητο. Αλλά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της δίκης, δεν θα μπορέσουμε να πούμε τίποτα περισσότερο εκτός από τα απλά διαδικαστικά και αυτά τα οποία έχουν εξελιχθεί. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Χρήστο Βασίλη, είστε ένας εκ των υπερασπιστών του. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πώς βλέπετε? Κοιτάξτε, δεν το ξέρουμε. Από την αρχή εμείς φωνάζαμε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική εμπλοκή του Πάζ Γιάννη και του Χρήστο Βασίλη σε όλο αυτό. Μένει τώρα αυτό να αποδειχτεί στην ακροματική διαδικασία, που είναι μια ζώσα διαδικασία και που εκεί πλέον περιμένουμε την εξέλιξη. Από τις μαρτυρίες που υπήρξαν, βγήκε κάποιο ενοχοποιητικό στοιχείο γενικότερα για τον Παζιάννα? Δεν θα μπορούσε να βγει. Δεν θα μπορούσε να βγει, γιατί εμείς είπαμε από την αρχή, λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Είναι παιχνίδια τα οποία τα θυμάμαι σκηνή με σκηνή. Είναι αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό μακελιό. Είχαμε και έντονες διαμαρτυρίες εμείς. Ήταν και πάρα πολύ σκληρά τα παιχνίδια. Όποιος έχει δει αυτά τα παιχνίδια δεν έχει πάει το μυαλό ότι θα μπορούσε να αυτά να είναι χειραγωγημένα. Διαδικαστικά τώρα τι επομένει να γίνει στην δίκη αυτή? Κάποια έγγραφα τα οποία περιμένουν να έρθουν από την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, και από εκεί πέρα είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων και είναι οι αγορεύσεις των συνηγόρων. Δηλαδή χρονικά πότε τοποθετούμε ότι θα ολοκληρωθούν? Νομίζω την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη εβδομάδα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή.